Εντός των επόμενων ημερών ξεκινά επιτέλους τη λειτουργία της στην πόλη των Σερών η μονάδα του οργανισμού κατά των ναρκωτικών. Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε σήμερα στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη ο πρόεδρος του οργανισμού, Ευάγγελος Καφετζόπουλος. Η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να αποσυμφορήσει τη μονάδα της Θεσσαλονίκης, από την οποία εξυπηρετούνται μέχρι τώρα οι ΣΕΡΕΙ, που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων ουσιών. Περιφέρεια, θα διατεθεί ένας ψυχίατρος εκεί να μπορέσει να ξεκινήσει και να λειτουργεί η μονάδα. Δηλαδή, εμείς αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι λογικά Θεού θέλοντος, τη Δευτέρα ξεκινάμε. Έτσι και από εκεί και πέρα είναι θέμα γραφειοκρατικό πια στη μονάδα, πότε θα είναι έτοιμη να πάρει τους πρώτους ανθρώπους να εξυπηρετήσει. Φαντάζομαι ότι θα είναι θέμα μερικών ημερών. Λίστα είναι έτοιμη, επομένως. Η λίστα είναι έτοιμη. Έχουμε τους ανθρώπους που περιμένουν ήδη. Ετοιμαζόμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Εκείνοι που πηγαίνουν από τη Θεσσαλονίκη, με αυτούς θα ξεκινήσουμε. Έτσι, τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ταυτόχρονα θα έχουμε τα αιτήματα πια και νέων εξαρτημένων ατόμων εκεί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύνολο του νομού. Η λειτουργία της μονάδας καθυστέρησε 2 μήνες περίπου εξαιτίας της γραφειοκρατίας, μιας και γίνονται προσπάθειες για πρόσληψη ενός ψυχιάτρου. Ο Κανά στεγάζεται στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση 150 άτομα με δυνατότητα αύξησής τους έως και 100 στο μέλλον. Πέσαμε περίπου μισό μήνα, ένα μήνα έξω, ναι, για την έναση λειτουργίας. Πιστεύω ότι είναι μέσα σε πλαίσια που μπορούμε να το διαχειριστούμε. Έτσι σας είπα, ότι περιμένουμε πια μέσα στις γιορτές στους ανθρώπους αυτούς να κάνουμε και ένα δώρο πια να μπορούν να χορηγούνται στον τόπο τους και να μην πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Έγινε με βάση τον προγραμματισμό, δηλαδή εμείς σε 1 Νοεμβρίου είχαμε το προσωπικό στη θέση του, εκτός σας λέω τον ένα γιατρό με τον οποίο δυσκολευτήκαμε λίγο να μπορέσουμε, αλλά τελικά έχουμε ένα ψυχίατρο, θα τον έχουμε από τη Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια.